Προσορίσατε στο σημερινό επεισόδιο της Χριστιανικής Άποψης. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναφέρουμε την επιστολή του Ιωάννη Μακρυγιάννη προς τους νέους «Η Επανάσταση δεν έγινε μονάχα το 21» είναι ο τίτλος. Αγαπητά μου παιδιά, μαζί με πολλούς άλλους άξιους και γενναίους Έλληνες, πολεμήσαμε και ελευθερώσαμε τον τούτο τόπο που πατάτε εσείς. Και να σας το χάσετε, τον ελευθερώσαμε για εσάς, που γεννηθήκατε σε πατρίδα ελεύθερη. Γιατί εμείς λίγο την απολαύσαμε. Ότι μόλις διώξαμε τους Τούρκους, αρχίσαμε να τρώμε ο ένας τον άλλον και έτσι μας βρήκαν διαιρεμένους οι Βαβαροί και μας τσαλαπάτησαν. Μα ο Θεός, το έλεος του, μεγάλο, δεν συνερίστη τα κρίματά μας και στέργησε το έθνος. Καταγανίστηκε τόσους χρόνους στη σκλαβιά και ήρθε ο καιρός πάλι να δικαιωθεί. Ότι το δίκαιο μας το δίνει ο Θεός. Και το χαλούσαμε εμείς. Και από το λίγο που δεν προκάναμε να χαλάσουμε, εστερεώθη το έθνος αυτό που εγέννησε και εσάς. Εσείς τώρα μάθατε και γράμματα ότι σκολάσατε από τις αγκαρίες και τους τυντίνους και κατατρεγμούς που είχαμε εμείς. Εγώ μεγάλωσα αγράμματος, με άσπρα τα μαλλιά, όψιμος έπιασα κοντήλι στο χέρι μου. Και τα γράμματα που μάθατε σας δίδαξαν πως είστε Έλληνες και χριστιανοί της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Αλλά ήθελα εμείς, για να γλιτώσουμε από την τυραγνία και τα βάσανα, να γίνουμε Τούρκοι. Όπως έγιναν κάμπουσοι τότε, να σας είχαν γεννημένους χανούμισες και όχι ρωμαίσεις χριστιανές. Και με τούτο θα ίστινε κι εσείς Τούρκοι. Και θα παίρνατε πάνω σας και τα κρίματα του μολεμένου αυτού έθνους, όπου εσώριασε τόσα αδικοχαμένων και αντιμασμένων κουφάρια απάνω στη γη. Και αν θέλαμε εμείς να σεριάναμε με τις καρότσες της βασιλείας φορτωμένοι με τα παράσημα και να μας φιλεύουν οι Βαβαροί τιμές και περιουσίες, ήθελα να αφήσουμε τον Κολέτη με τους μισιονάριους και τους ξένους πρέσβεις να μας αλλάξουν την πίστη και τότε εσείς θα είχατε γεννηθεί από μάνες φράγκισες και θα κάνατε ανάποδο το σταυρό σας και θα στοχαζόσασταν ό,τι χρειαστεί να χυθεί ποτάμι αίμα τόσο παλικαραίων και ηρωών της πατρίδος για να χάσετε ελεύθερη την πίστη που είχατε σκλαβωμένη. Τώρα όμως ζείτε πάνω σε τούτο το ματωμένο και καπνισμένο χώμα και λογαριάζεστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και όσοι έχετε μέσα σας καρδιά και νου, το έχετε για την πιο τρανή χαρά σας, κορώνα στο κεφάλι. Να μην θαρείτε όμως πως έτσι κοιμηθήκατε από βράδυς Τούρκοι και ξυπνήσαμε Έλληνες. Χρειάστηκε να θυσιάσουμε αρετή, καντάρια και κόπους και αίματα για αυτή την ελεύθερη πατρίδα που έχετε εσείς. Ότι η Επανάσταση δεν έγινε το 21 μονάχα. Κάθε ώρα και στιγμή από τότε που πήρε ο Αγανινός την πόλη, με κάθε σφραγή και αρπαγή και ατιμία που σήκωνε ο σβέρκος του σκλάβου για να προσκυνήσει και δεν προσκύναγε, γίνονταν μια Επανάσταση. Και όλες αυτές οι επαναστάσεις γνωστών και αγνώστων ηρώων της πίστης και της πατρίδος έτρεξαν σαν τα ριάκια στο μεγάλο ράμα και έτσι έγινε το 21 που θέλε ο Θεός και μας έκανε ελεύθερους. Γι' αυτό παιδιά μου τέτοιες μέρες που γιορτάζεται το σηκωμό του γένους να μνημονεύετε αυτούς τους ήρωες που θυσίασαν τη ζωή τους και το βιός τους για την πίστη και την πατρίδα και άφησαν τις φαμίλες τους γυμνές να διακονεύουν. Την πίστη λογαριάζεται ως τζιβαΐρι που το κρατά ο άνθρωπος και περπατεί. Και ο φόβος είναι να μην του πέσει. Και η πατρίδα δεν είναι ούτε ο λίγων, αλλά την έχουμε όλοι μαζί. Ότι όλοι μαζί την ελευθερώσαμε. Ώστε αν αμελήσετε την πίστη, όπου σας παραδώσαμε ορθόδοξον ανατολική και σας την κλέψουν, αν πέσετε στις παραλυσίες και αφήσετε τα κάστρα αφύλακτα και σας τα πάρουν, ούτε να ζήσετε μπορείτε, ούτε να πεθάνετε. Παρηγοριέστε. Ότι θα βρείτε εκεί που θα πάτε τους γενναίους πατέρες σας, τον Διάκο, τον Υψηλάντη, τον Κολοκοντρώνη, τον Οδυσσέα
και θα συζητήσουν τα αίματα πίσω που χύθηκαν για την ελευθερία της πατρίδος. Και καθώς τα αίματα δεν γυρίζουν πλέον, θα είστε καταδικασμένοι. Όθεν, αγαπητά μου Ελληνόπουλα, κάνετε τα καλά σας και μη σκολάτε τις μετάνοιές σας για τούτη την Αγία Πατρίδα. Τηράτε να έχετε στο νου σας το νου τον καθαρό και ορθόδοξο και το σώμα τυραννισμένο, για να αντέχει τους κόπους και να πηγαίνετε τούτες τις μέρες στους τάφους μας και να στοχάσετε τα χρέη σας. Ότι εμείς μέσα από αυτούς τους τάφους μας μια μέρα θα αναστηθούμε και θα σας κρίνουμε. Ένα απίστευτο κείμενο το οποίο έγραψε σε μια επιστολή του ο Ιωάννης Μακρυγιάννης προς τους νέους. Αναφέρεται για την Ελλάδα μας γενικά, για τα τωρινά χρόνια κυρίως, γιατί τώρα αφήσαμε την πίστη μας και μας κάνουν ότι θέλουν οι Ευρωπαίοι. Ένα κείμενο το οποίο πρέπει να μαθευτεί σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλες τις γης που βρίσκονται σε οποιαδήποτε πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα, για να καταλάβουν ότι αυτοί που μας ελευθέρωσαν, δώσαν το αίμα τους, την πίστη τους, την πατρίδα τους και τη ζωή που κάνουμε όλοι μας πλέον, αυτή την έκαναν μονάχα για το μέλλον, το δικό μας μέλλον. Και πρέπει να στοχαστούμε όσο μεγάλη είναι οι άνθρωποι αυτοί που μας ελευθέρωσαν, πόσο ζωή ξοδέψαν για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και να μπορούμε να πηγαίνουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδος και να τα θεωρούμε ελληνικά και να μην τα δώσουμε σε Τούρκους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόασή σας και θα συνεχίσουμε να σας κάνουμε πιο ευτυχισμένους αλλά και καλύτερους με βάση τα κείμενα που διαβάζουμε.